ακούγοντας τους κυβερνητικούς εκπροσώπους όλες αυτές τις μέρες στα κανάλια, θα πίστευε κανείς ότι οι εργαζόμενοι αδειμονούν για την ώρα που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Το περιμένουν πώς και πώς. Η πραγματικότητα βέβαια είναι τελείως διαφορετική, είναι ακριβώς αντίθετη και η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, σε πάρα πολλές πόλεις, από δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, το αποδεικνύει. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο τερατούργημα κυριολεκτικά. Καλούμε την κυβέρνηση να μην το καταθέσει. Την καλούν και οι εργαζόμενοι, γιατί είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο βάζει μπουρλότο κυριολεκτικά, τεινάζει στον αέρα κάθε έννοια οκτάωρου. Το οκτάωρο, κύριε Χασαπόπουλε, το ζήτησαν οι εργάτες και το κατέκτησαν το 1920 ως σταθερό χρόνο εργασίας για την κάθε μέρα, για να έχει το δικαίωμα ο εργάτης, η εργάτρια να δουλεύει 8 ώρες, να ξεκουράζεται 8 ώρες και να έχει και 8 ώρες ελεύθερο χρόνο. Το ευέλικτο οκτάωρο, το ευέλικτο, αυτό που καταλαβαίνω ότι θα προταθεί στο νομοσχέδιο, θα έρθει με το νομοσχέδιο. Δεν σας βρήκε σύμφωνους. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να δουλεύει Δευτέρα με Πέμπτη, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, το ευέλικτο οκτάωρο δεν θα είναι ένα προϊόν συνένεσης και συμφωνίας ανάμεσα στον εργοδότη και στον μεμονωμένο εργαζόμενο. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, ότι η σχέση αυτών των δύο δεν είναι ισότιμη. Θα είναι σε προσωπική βάση, θα συμφωνείτε, καταλαβαίνουμε τη δύναμη του εργοδότη, ιδιαίτερα με την ανεργία που υπάρχει, για το πώς τελικά θα επιβάλλει τους όρους εργασίας. Άρα δεν θα έχουμε συλλογικές συμβάσεις, αυτό λέμε. Μα δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και αυτό που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Βαρεμένος είναι προφανώς δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Είχαμε καταθέσει πρόταση νόμου όταν ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ για τις συλλογικές συμβάσεις και απορρίφθηκε. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα η κυβέρνηση έρχεται να νομοθετήσει πάνω σε ένα προηγούμενο νόμο, ο οποίος ισχύει από το 2011, νόμος του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο όχι μόνο τον διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα βγαίνει στα κάγκελα και φωνάζει, αλλά τον εμπλούτησε με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και για τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Για να μην μιλήσουμε βέβαια για τις ημέρες και τα έργα του ΣΥΡΙΖΑ, για την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, για 32 Κυριακές το χρόνο, για χιλιάδες εργαζόμενους. Δεν υπάρχουν Κυριακές, ξέρετε. Δουλεύουν. Έρχεται λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο να κάνει πραγματικά λάστιχο τη ζωή των εργαζομένων, να τρέχουν από το πρωί ως το βράδυ χωρίς ωράριο σταθερό, γιατί αυτή είναι η έννοια του οκταώρου. Ο σταθερός ημερήσιος εργάσιμος χρόνος, αυτός μπαίνει στο στόχαστρο. Κύριε Δελή, αυτό είναι το πιο... Η μεγάλη ανατροπή αυτό είναι, το οκτάωρο είναι, υπάρχει και άλλη ανατροπή μεγάλη. Είναι το οκτάωρο και ταυτόχρονα, κύριε Χασαπόπουλε, είναι σωστή η παρατήρησή σας, και ταυτόχρονα, επειδή είναι φυσικό ότι θα προκληθούν αντιδράσεις και οι εργαζόμενοι θα αντισταθούν και θα αντιδράσουν, γι' αυτό και μπαίνουν ακόμα περισσότερα εμπόδια στην απεργία και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες των εργαζομένων. Αν θέλετε, και αυτό το βήμα της Νέας Δημοκρατίας έρχεται να πατήσει στα προηγούμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που το 2018 το Γενάρη έβαλε και αυτός εμπόδια στην προκήρυξη απεργίας και μάλιστα στο πρωτοβάθμιο σωματείο, εκεί δηλαδή όπου εντείνεται η εκμετάλλευση. Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απομακρυνθούν όσο γίνεται γρηγορότερα και από τους δύο. Και οι δύο ευθύνονται, ο ένας ράβει και ο άλλος δένει, και θα πρέπει να κοιτάξουν τα δικά τους συμφέροντα, ναι. Να βάλουν. Κύριε Γκουλέκ, επειδή ακούστηκα δύο φορές από την αντιπολίτευση, δικαιούστε ένα δεύτερο σχόλιο. Πρέπει να ξεσηκωθεί τώρα ο κόσμος και η νεολαία. Τα δικαιώματά τους. Κύριε Δελή, θα πάμε τώρα στο Σύνταγμα.